Το βλέπετε. Αυτό είναι ένας τίτλος τιμής για μένα, ναι, ρε μου. Τίτλος τιμής με την Γαλλία να τη δική μας. Στο Auschwitz, μόλις ανοίξαν οι πόρτες, αρχίσαν οι Γερμανοί να μας χτυπάνε και να μας λένε να κατέβουμε γρήγορα, λος, 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 για να κατέβουμε γρήγορα. Μόλις κατεβήκαμε και μας βάλαν στη σειρά, οι δύο σειρές γίναμε τέσσερες. Οι ικανοί προς και μη ικανοί προς εργασία και το ίδιο και στις γυναίκες. Πράγμα 5 η ώρα το πρωί, μας δίνανε ένα ρόφημα τσάι για τους πρώτους όσοι προλαβαίνουν, οι άλλοι πίναμε σκέτο νεράκι και πηγαίναμε σε διάφορες δουλειές. Μας λέγανε να γδυθούμε, μας βάζανε στις σειρές, να γδυθούμε, να αφήσουμε τα ρούχα μας κάτω στα πόδια. Τρία άτομα, γιατρός ήτανε, κουρέας ήτανε, τους κουρεύανε στις γυναίκες, τους κουρεύανε και βγάζανε και ό,τι χρυσά δόντια είχαν οι άντρες και οι γυναίκες στο στόμα τους. Και περνούσε ένας Γερμανός και κοιτάγανε πόσο κρέας έχουμε πάνω μας. Και ειδικά μας κοιτάγανε στον πισινό περισσότερο να δούμε. Δηλαδή, εάν είμαστε ακόμη ικανοί προς εργασία, όσους βγάζανε ως αδυνάτους, φεύγαν κατευθείαν και πήγαιναν για τα κρεματόρια. Μεταξύ των ανδρών βάζανε και κάνα δυο μωρά για να γίνει οι καύσεις πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μέχρι τη στιγμή που οι αμαξοστοιχίες περνούν τις πύλες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, υπάρχει ένα σκηνικό, πολύ καλά μελετημένο σκηνικό παραπλάνησης. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού κατευθύνονται. Στη Θεσσαλονίκη του 1942 είχε διαδοθεί πολύ εντέχνως και μέσα από άρθρα στον κατοχικό τύπο και από τους ίδιους τους Γερμανούς ότι οι Εβραίοι της πόλης, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης απλώς θα μετοικήσουν στην Πολωνία όπου θα δουλέψουν σε ειδικές ομάδες εργασίας και κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. Βλέπουμε αντικείμενα που προέρχονται από ομήρους Έλληνες Εβραίους οι οποίοι εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κυρίως στο Auschwitz-Birkenau όπου έχασαν οι περισσότεροι τη ζωή τους αλλά και στο Bergen-Belsen. Το τραύμα του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα άργησε όπως και σε όλη την Ευρώπη να αφηγηματοποιηθεί. Δεν μπορούσε να γίνει αμέσως ιστορία. Μετά τον πόλεμο, αυτό που προείχε για τους ανθρώπους ήταν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, να συγκροτήσουν τις κοινότητές τους, πολύ απλά να ξεχάσουν την τραγωδία που μόλις είχε τελειώσει. Δυστυχώς, οι περισσότεροι είναι πολύ ηλικιωμένοι και δεν είναι πια σε θέση να το κάνουν. Ο κύριος Μιζάν ακόμη είναι μάχημος και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και είτε πηγαίνουν σε σχολεία και μιλάνε στους μαθητές, είτε έρχονται εδώ και ο επιβιώσας και το σχολείο, βλέπουν το χώρο και συζητούν μετά με τον ίδιο για τις εμπειρίες του και τα βιώματά του. Οι άνθρωποι που έζησαν το Auschwitz σκλήρυναν. Έγιναν άνθρωποι σκληροί. Και η συγκίνηση η οποία πηγάζει μέσα από τις μαρτυρίες είναι μια συγκίνηση η οποία κατακτήθηκε αργότερα. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή δεν θα γυρίσει κανείς πίσω και δεν είχαμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και ότι να προσπαθήσω να συντηρηθώ μήπως μπορέσω και επιστρέψω κάποια στιγμή. Μας ήταν αδιάφορη η ζωή.